Σαν να μην πέρασε μια μέρα από εκείνη την αποφράδα που χιλιάδες πρόσφυγες έπαιρναν το δρόμο του διωγμού από την Καρπασία. Η Χερσόνησο των Αγίων 38 χρόνια μετά δεν άλλαξε. Δεν τις επέτρεψαν να αλλάξει. Το οδηπορικό μας στην αγαπημένη Χερσόνησο των Κυπρίων, καθηκόντος έπρεπε την πρώτη στάση να την κάνει στον Άγιο όλων των Κυπρίων, τον Απόστολο Ανδρέα. Η εικόνα περισσότερο από απογοητευτική. Τραγική. Στο ιστορικό μοναστήρι έπρεπε οι εργασίες συντήρησης να είχαν αρχίσει χθες. Εμφανέστατη η αγωνία του άγρυπνου φρουρού της Μονής, πατέρα Ζαχαρία Γεωργίου, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις στην κάμερα. Μας ρώτησε όμως, με αγωνία, πότε θα αρχίσουν οι εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης. Αυτό που γνωρίζουμε δεν είναι το πότε, αλλά τι ακριβώς θα γίνει, απαντήσαμε, στο ιστορικό μοναστήρι, με βάση την πρόταση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ιστορικό μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα βρίσκεται στην κυριολεξία ένα βήμα πριν από την κατάρρευση. Με βάση το σχέδιο που έχει εκπονηθεί για την αναστήλωσή του και συντήρησή του, θα γίνει ενίσχυση του μοναστηριακού χαρακτήρα του προσκυνήματος, χωρίς όμως αλλίωση του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του. Το δυτικό τμήμα της Μονής, στο παλιό οικονομείο, κτίσμα του 1919, όπου κατά πάσα πιθανότητα μετά τα έργα αναστήλωσης θα είναι το αρχονταρίκι, κινδυνεύει περισσότερο όσο ποτέ άλλοτε με κατάρρευση παρά την αντιστήριξη. Όπως τα βλέπω, δεν τα σάζουν με μεγάλη λύπη, αλλά εκεί στην περιοχή μας εμάς, τα δικά του σάζουμε τα. Τα σάπια μπαλκόνια πάνω από την είσοδο του μοναστηριού θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τους πιστούς, οι οποίοι μετά το τάμα τους, στο θαυματουργό Άγιο, κατεβαίνουν για να πάρουν λίγο από το αγίασμά του. Και εκεί πρέπει να καταβάλουν 2 ευρώ. Νότα αισιοδοξίας στη βουβή εικόνα της Χερσονήσου της Καρπασίας αποτελεί το γεγονός ότι από φέτος φοιτούν περισσότεροι μαθητές τόσο στο γυμνάσιο όσο και στο δημοτικό του Ριζοκαρπάσου. Συγκεκριμένα, στο γυμνάσιο τα παιδιά από 13 που ήταν πέρυσι έγιναν 15. Στον νηπιαγωγείο από 4 έγιναν 5. Ενώ και στο δημοτικό εξακολουθούν να φοιτούν 17 παιδιά. Ο δρόμος της επιστροφής από τον Απόστολο Ανδρέα και το Ριζοκάρπασο μας ανάγκασε να αποθανατήσουμε και τη νέα πρόκληση του κατοχικού καθεστώτος. Την παράνομη παραχώρηση 150 στρεμάτων μεταξύ Γιαλούσες και Ριζοκαρπάσου στην τουρκική ομάδα Γαλατά Σαράι. Στα σχέδια του Τούρκου επιχειρηματία για λογαριασμό της Γαλατά Σαράι περιλαμβάνεται η ανέγερση πολυτελούς ξενοδοχείου, προπονητικού κέντρου ευρωπαϊκών προδιαγραφών καθώς και γηπέδου γκολφ. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες από την εταιρεία Iki Design Group και σύμφωνα με τον Τούρκο επιχειρηματία Emir Sergül, στις εγκαταστάσεις της Γαλατά Σαράι στην Καρπασία, λόγω των ιδανικών καιρικών συνθήκων της Κύπρου, θα μπορούν να διαμένουν και να προπονούνται χειμώνα-καλοκαίρι ομάδες από όλο τον κόσμο.